Φαίνεται λοιπόν ότι μία μερίδα του πληθυσμού έχει μία διαφορετική άποψη όσον αφορά την χρήση μάσκας από τους μαθητές στα σχολεία, κάτι που η επιστήμη και η ιατρική επιστήμη συγκεκριμένα αναφέρει ως την κόκκινη γραμμή για την θωράκιση της δημόσιας υγείας στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα. Θα καλησπερίσω τον καθηγητή παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Μανώλη Γαλανάκη. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει συμβουλές αλλά και να μας σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, με ακούτε καλά? Σας ακούμε μία χαρά. Τέλεια, καλησπέρα. Και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Χθες είδαμε μία εκδήλωση που είχε αρκετό κόσμο στο Ηράκλειο. Μία μερίδα πολιτών φαίνεται ότι διαφοροποιείται από τις γραμμές που θέτουν οι επιστήμονες όσον αφορά τον κορονοϊό. Και επειδή ήδη μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα ήθελα να μου σχολιάσετε αυτές τις εικόνες που είδαμε σε τρεις πόλεις, στο Ηράκλειο, τα Χανιά αλλά και το Ρέθυμνο. Ναι, και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα βεβαίως. Τώρα, να αρχίσω το θετικό. Οι μάσκες δεν βλάπτουν τα παιδιά. Δεν τους κάνουν καμιά ζημιά. Πάνω από δύο χρονών το ξέρουμε καλά. Δηλαδή, ζημιά η μάσκα δεν κάνει. Σε αυτό νομίζω τελεία. Δεν μπορεί κανείς να αποδείξει ότι η μάσκα πειράζει την πνευμονική λειτουργία που λένε άλλοι και την αναπνοή που λένε άλλοι. Όχι, δεν πειράζει η μάσκα. Η κουβέντα είναι κατά πόσο βοηθάει η μάσκα. Είναι μέσα στα 30, δεν είναι κάτι, ξέρετε, το άσπρο μαύρο. Βοηθάει λίγο, βοηθάει η αποστασιοποίηση, η απόσταση λίγο. Βοηθάνε τα χέρια τα καθαρά. Τα χέρια είναι ένα σημαντικό κομμάτι της μετάδοσης, το κλείσιμο, το συχνό που βοηθάει πάρα πολύ. Αυτοί είναι τρεις, ας πούμε, οι τρεις βασικοί άξονες προστασίας μας. Δεν είναι μόνο η μάσκα. Η μάσκα είναι από τα μέτρα που, αν μάλιστα φορηθεί στραβά, μπορεί και να κάνει και κακό τελικά, να κάνει καλό. Έχει δηλαδή αυτούς τους περιορισμούς της. Όμως ζημιά δεν κάνει. Αν δηλαδή συζητήσουμε τα αξιόφελους και κόστους της μάσκας, αφού το όφελος είναι παραπάνω από το κόστος. Άρα το βασικό επιχείρημα των γονιών ότι η μάσκα πειράζει τα παιδιά δεν ισχύει. Το λέω έτσι καθαρά. Τώρα, κατά τους γονείς, και εγώ, αν θέλετε, τους ακούω προσοχή, δεν τους καταδικάζω εύκολα. Οι γονείς θέλουν το καλό των παιδιών τους. Mm-hmm. Το να πάει ένα παιδί στο σχολείο με μάσκα είναι λίγο άβολο. Άλλες χώρες δεν έχουν φορές στα σχολεία μάσκα, άλλες χώρες η δική μας ζητάνε να φοράνε στο σχολείο μάσκα. Θα έλεγα ότι καλύτερα να πάνε με μάσκα. Τους καταλαβαίνω, δεν μπορώ να σταθώ απέναντί τους. Οι γονείς θέλουν το καλό των παιδιών τους, όπως έχουν κοινήσει τρεις παιδιά. Άλλωστε, κύριε καθηγητά, αυτό δεν είναι μία μόνιμη κατάσταση. Ελπίζουμε πολύ γρήγορα να ξεπεράσουμε αυτή την δοκιμασία και να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Επειδή όμως ο χρόνος μετράει ήδη αντίστροφα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το μυστικό είναι η σωστή χρήση της μάσκας. Σωστά, και επειδή ναι. Σε αυτόν το κομμάτι θα παίξουν καταλυτικό ρόλο οι εκπαιδευτικοί, ποια είναι η σωστή χρήση της μάσκας και πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν κυρίως τους μικρούς μαθητές να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Καλά, δεν είναι μόνο να φορεθεί σωστά η μάσκα, γιατί τα παιδιά το μαθαίνουν εύκολα. Είναι κυρίως να μην αγγίζουν τη μάσκα, το πρόσωπό τους όσο φορούν τη μάσκα. Δηλαδή είναι κάτι που φορούμε σαν κάτι χειρουργικό. Πλένουν τα χέρια μας, φορούμε τη μάσκα, πλένουν τα χέρια μας. Φορούμε και να τη φορούμε στραβά, ενδεχομένως κακοπροσαρμοσμένη, που αυτό το παιδιά το μαθαίνουν. Και να κουμπούμε συνεχώς το πρόσωπό μας, τη μάσκα με τα χέρια μας, δεν λέει κάτι. Μάλλον μεταδίδουν τα μικρόβια έτσι. Θα ήθελα μόνο να γυρίσω σε κάτι πάλι πίσω. Στα παιδιά που δεν θέλουν να φορέσουν μάσκα, προσέξτε, η μάσκα βοηθάει να μην πάρει το παιδί τη γύμωξη, την ίωση, την πανδημία, την γρήπη, τον κορονοϊό, οτιδήποτε. Αλλά κυρίως όμως βοηθάει να μην μεταδώσει το παιδί τη γύμωξη. Δηλαδή, αν το παιδί πάει σχολείο και φοράει μάσκα, το παιδί του άλλου. Το τάξη δεν φοράει μάσκα, θα κολλήσει το δικό μου το παιδί από το άλλο παιδί που δεν φοράει μάσκα. Άρα λοιπόν είναι κάπως, καταλαβαίνετε, είναι κάπως επικίνδυνο τελικά για τον άλλο πληθυσμό να μην φορούμε μάσκα εμείς. Δεν είναι μόνο για εμάς, για τους άλλους κυρίως. Mm-hmm. Αυτό ας το λάβουν σοβαρά οι γονείς κόπους. Δηλαδή να πάει το παιδί σχολείο χωρίς μάσκα και δεν τα άλλα παιδιά. Είναι σημαντικό αυτό νομίζω. Τώρα, για την εκπαίδευση που λέτε, πώς θα τη φορούν τα παιδιά, τι μέγεθος θα έχει ακριβώς, πώς θα τη βάζουν, πώς θα τη βγάζουν, θα γίνουν μαθήματα. Πιστεύω τα παιδιά μαθαίνουν εύκολα, θα το μάθουν και αυτό, δεν ανησυχώ δηλαδή. Μάλιστα. Ξανά όμως, όπως είπα στην αρχή, οι μάχες δεν κάνουν κακό. Καταλαβαίνω την κουβέντα αν κάνουν καλό, πόσο καλό κάνουν, αλλά κακό δεν κάνουν. Νομίζω ότι ήσασταν ξεκάθαρος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε καθηγητά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.